Από πριν την άδεια έχω να το βάλω αυτό. Και το υπεραγαπώ το κομμάτι. Το αφιερώνουμε σε όλους εσάς εκεί πέρα έξω, είτε είστε στη δουλειά, είτε γυρίζετε τη δουλειά, είτε πηγαίνετε τώρα, είτε είστε χωρίς δουλειά αυτό το διάστημα, είτε τελείωσε η άδειά σας και είστε σε αυτό το διάστημα το ζωφερό της επανάκαμψης, τέλος πάντων, της προσαρμογής, όλο αυτό, είτε θα φύγετε τώρα άδεια, περιμένετε να τελειώσουν όλοι, γενικότερα όπου και να είστε, σε Ελλάδα και εξωτερικό, εδώ είμαστε. Και είναι η εκπομπή ποιος αυτός 01. Πες μας, Μαριάννα Παπαμακαρίου. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω. Θα μείνω και θα σκέφτομαι εσένα. Παιχνίδι χαρτιά σημαδεμένα. Χαμένη βγαίνω εγώ χωρίς εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Εδώ είμαστε στον αθλητικό λίμερο 107 και 4. Όλα μοιάζουν πιο εύκολα με ένα τραγούδι. Όλα με μια μελωδία. Ναι, 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 ναι. Και με το ναι, ναι, δεν ξεχνάς ποτέ τα λόγια. Ο μεγάλος Αντώνης Βαρδής έχει γράψει πάλι ιστορία. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω και πίσω την σελίδα θα γυρίσω. Εκεί που με τα μάτια θολωμένα μου έλεγες ποτέ δεν θα σ' αφήσω. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα. Τι να λέμε τώρα. Σάζει, δεν έχει τάστα, είναι περίεργο. Περνάμε απέναντι, πάμε σε αλυσμόνι τις πατρίδες. Πάμε σε... έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι, ταξίδεψέ μας. Θυμίζουν εσένα. Έτσι, έτσι απλά, έτσι όμορφα, έτσι δυνατά. Όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Έτσι όμορφα, έτσι όμορφα. Ε, όχι πάλι τώρα, δεν είναι. Δεν είναι. Να βάλω ένα άλλο κλασική μουσική, λίγο κλασική μουσική. 52 απόδοση. Thunderstruck. Ο Άγνους Γιάνγκ που πασχίζει να τελειώσει το σχολείο. Με τη σάκα, με τον κοντομπαντελονάκι, με την καλτσούλα. Πάμε να δούμε λίγο
Τι γίνεται, μέχρι να ανοίξουμε και γραμμούλες, μετά τις 2.30 θα επικοινωνήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο για να έχουμε τελευταία έγκυρη και έγκριτη ενημέρωση στα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Όχι του ΠΑΟΚ στη Μαρσέιχ. Να πούμε λίγο κάτι στους φίλους μας τους Γάλλους. Ο καλός ο παικτής. Voilà, voulez-vous danser avec moi ce soir à la plage? Croissant, biberon, canapé, που είναι ελληνική λέξη αντιδάνειο κονοπέιον, το κρεβάτι που έχει και το δίκτυο από πάνω για να μην μας τρώνε τα κουνούπια. Έτσι. Αλλά ρε, τέλος πάντων, ξέρω εγώ διάφορα άλλα γαλλικά. Φοντάν, φιλί Γαλλί. Που μας έχουν σταθεί στο θέμα με το λειτουργικό, δεν αντιλέγω, ναι. Όμως, το λέω σε άπτεστα γαλλικά, όσοι δεν καταλαβαίνετε γαλλικά, λυπάμαι, εγώ έχω Σορμπόν, άρα μπορώ να το πω. Φιλί Γαλλί. Αριστερό, le bac. Αλλά Γιαννουλής. Όχι 3,5. Λυπάμαι, ειδικά το γά που περασά από την Μπεσικτάς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, arrête, continue, arrête, continue, να πάρεις το αριστερό μπακ με 3,5. Κόψω χρονιά. Δεν είμαστε απελπισμένοι, δεν ξεπουλαμε, δεν είναι πανερή για να πάρεις αριστερό μπακ τέτοιου είδους, όχι πολύ μεγάλη διαφορά παικτική από Τσιμικά, μην πω ότι σε πολλά πράγματα είναι ανωτερός από τον Τσιμικά που πήγε στη Λιβερπούλ. Αλλά με 3,5, mon dieu, συγγνώμη παιδιά, δεν, με 3,5, αν θέλετε να σας στείλουμε μερικά πανίνι χαρτάκια, βεβαίως και θα το κάνουμε, βεβαίως, αν θέλετε, αλλά 3,5, αγαπημένη Μαρσέιγ, για τον συγκεκριμένο παίχτη, όχι. Όχι! Mon Dieu! Ολαλά! Εντάξει! Τώρα, αν ανεβείτε, αν αυτό, τότε θα δούμε. Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα τι ισχύει από εδώ και πέρα, θα μας πει και ο Κώστας. Αν αλλάζει το πλάνο μετά την πρόκριση. Φαντάζομαι, δεν είμαι μέσα στο ρεπορτάζ, αλλά φαντάζομαι ότι αλλιώς πηγαίνει σε μια διαπραγμάτευση ενώ έχεις στάνταρ μαξιλάρι τα 8,5-9 εκατομμύρια από τους ομίλους του Europa League και την πρόκριση, λόγω financial fair play πάντα, έτσι. Και αλλιώς πηγαίνεις όταν έχεις αποκλειστεί και η Δαμόκλειος σπάθη είναι πάνω από το κεφάλι. Ανοίγουμε γραμμούλες, αν θέλετε να συζητήσουμε και μαζί, 2310-287-888. Το άλλο νέο που έρχεται από το εξωτερικό, αλλά είναι λίγο διδακτικό. Μετά από τα κλωτσομπουνίδια που έπαιξε ο αρχηγός Manchester United, ο Maguire, στα στενά της Μικόνου, προσέξτε, ο αρχηγός Manchester και αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, που θα μπορούσε να πει εκεί τώρα ο εκλέκτορας, ο Άγγλος, εντάξει, το παιδί παρασύρθηκε, δεν έφταιγε, το λασπώνουν, το συκοφαντούν, τον παρέσυρε το ρέμα, δεν ήξερε, είχε πιει 2-3 τσιπουράκια παραπάνω και ξόκυλε. Τέλος πάντων, βγήκε από έναν έλεγχο. Όχι και να τον καταδικάσουμε. Τι, πώς, όξο! Εκτός αποστολής από το προσεχές μάτς της Αγγλίας. Λοσπούλος Παραγουάιος. Τι, μπλέχτηκες εκεί, καταδικάστηκες, έκανες έρανες μαγκές. Έξω. Το πέταξε έξω, παιδιά. Κανονικά. Αυτό έτσι, λίγο ρε παιδί μου, λίγο παραδειγματισμός για το πώς λειτουργούν έξω οι ομάδες. Λειτουργούν στο εξωτερικό. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές, να μην μιλάμε άλλο χωρίς να σας δίνουμε τη δυνατότητα εσάς. Εδώ είμαστε στον αθλητικό Λίμπερο, σε 107 και 4. Πάμε και θα σας πω μετά για την αιμοδοσία που ήρθαν δύο ερωτήματα. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Αλώστον. Αλώστον. Ναι, βεβαίως. Καθαρά. Καθαρά. Ναι, γιατί... Σε ακούμε. Το αντίλαλο έχει. Ναι. Είχα μιλήσει 20 πριν τον αγώνα ο Κλήφ, ναι. Γεια σου, Κλήφ. Έλα, έλα, φίλε μου. Ναι. Δόξα Θεώ, πήγαμε πολύ καλά. Βεβαίως. Πάνω από το αναμενόμενο.
Ακριβώς αυτό που λες. Να πάμε στις μεταγραφές. Ναι. Αυτό που λες. Ναι, επειδή δεν είχαμε εικόνα από την ομάδα, γι' αυτό το λέω, γιατί είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι και πεσημιστές. Αλλά επειδή δεν είχαμε εικόνα παρά μόνο κάποια φιλικά και το τελείωμα της περσινής σεζόν σχεδόν με το ίδιο ρόστερ και με το ίδιο σύστημα, γι' αυτό είμαστε αμαγκωμένοι και περιμέναμε. Όμως αυτό που είδαμε μας ευχαρίστησε σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, γι' αυτό και είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε. Για πες τώρα τι θα έλεγες. Τώρα Κωστή, επειδή είμαστε κομμάτι της ομάδας, τα λεφτά είτε 8 είτε 9 είτε 10 θα παίρνει η ομάδα, παίρνουμε και εμείς μαζί. Αυτό πιστεύω. Δικά μας τα νιώθουμε φίλε όταν κατασπαταλώνται. Ναι. Πονάμε και εμείς. Παρότι είναι άνθρωπος εκεί δυνατός οικονομικά. Να λέμε δεν μας νοιάζει το ένα και δεν μας νοιάζει το άλλο, μας νοιάζουν μόνο. Μας νοιάζουν όλα αυτά. Είναι πακέτο. Τώρα, εγώ Κωστή, προσωπική γνώμη, να μην φύγει ο Γιαννούλης. Εκτός αν το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οποιοςδήποτε άλλος παίκτης να φύγει εκτός του Γιαννούλη. Ναι. Δεν υπάρχει και αντικαταστάτης. Δεν υπάρχει. Και ο παίκτης που θα έρθει, μακάρι να είναι εισάξιος και καλύτερος, αλλά πολύ δύσκολο να μπει στο κλίμα. Ναι. Αφού είδες σε τροφές πήραμε γραμμή και παίζαμε, το είχαν τον πιτσιρικά το δεξιμπάκ αυτή. Ναι, ναι. Παίζαμε συνέχεια. Όλο από αριστερά. Ναι. Ναι. Εμείς από αριστερά, αυτοί αμήνουν τα δεξιά. Ναι. Αυτή η δική μου προσωπική άποψη είναι αυτή, ώστε να μην φύγει ο Γιαννούλης, οπωσδήποτε άλλος. Ναι. Εκτός είπαμε αν το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δηλαδή καλύψουν τη ρήτρα, ναι. Πόσο είναι 10 εκατομμύρια. Ναι. 10 είναι η ρήτρα, 10 είναι η ρήτρα, ναι. Είναι και κάτι άλλο, Cliff, το οποίο πρέπει να συνυπολογίσουμε. Και πόσο σφοδρή είναι η επιθυμία του παίχτη να φύγει. Δηλαδή, αν ο παίχτης έρθει η πρόταση και πει: παιδιά, αφήστε με, μην μου κλείνετε τον δρόμο. Έρχονται πάρα πολλά. Δεν μιλάμε για 3,5 τώρα, έτσι. Ούτε καν το συζητάω. Όχι. Συμμετοχές. Ούτε καν το συζητάω. Δηλαδή, αυτό είναι όχι κοψοχρονιά, όχι ξεπούλημα, δεν το έχει ανάγκη. Έτσι. Αλλά αν ο παίχτης όμως, χωρίς να έχω πληροφορία τώρα, λέω γενικά. Ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Αν ο παίχτης έρχεται και σου λέει: σε παρακαλώ, όνειρό μου να πάω να παίξω για τον Ίβιτς στην Γουότφορντ ή για τη Μαρσέιγ ή για την Νάπολη ή για την Παρίσι Ζερμέν. Για την Παρί όχι, αλλά. Τώρα, ναι, ναι, την Παρί όχι. Αλλά αυτές που σου είπα, δηλαδή Νάπολη, Μπολόνια, στην Αγγλία η Γουότφορντ, στην Αγγλία η Νιουκάστλ. Η Γουότφορντ είναι Β'. Είναι Β' εθνική. Ανέβει, ναι, Γουότφορντ, ναι, αλλά είναι ο Βλάντανε. Είναι ο Βλάντανε εκεί. Είναι ο Βλάντανε. Ναι, 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 δηλαδή. Εγώ ρε παιδί μου, θα συνυπολόγιζα. Θα πάω κάπου. Θα είμαι βασικός. Χρειάζεται να δείξω στον προπονητή πράγματα ή εκεί που θα πάω με γνωρίζει. Δεν το ξέρεις αυτό, ρε Κωστή. Παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα, έτσι. Ναι, για το βασικό δεν το ξέρεις. Ναι, για το βασικό. Καλά, δεν υπογράφεται κανένα χαρτί. Απλά αλλιώς είναι να σε ξέρει ένας που είναι εκεί. Σίγουρα. Και αλλιώς είναι να πρέπει να αποδείξει πράγματα σε έναν καινούριο αυτό. Παρότι είναι Β'. Αλλά είναι να ανέβει, είναι από τα φαβορή να ανέβει. Και εγώ τον πιστεύω πολύ σαν προπονητή τον Ιβίτς, παιδιά. Πολύ τον πιστεύω. Ναι, και σε εμάς έδειξε έργο, ρε Κωστή, ανέλαβε. Φυσικά. Αλλά άστο, ξεκίνησε από εκεί, ξεκίνησαν όλα. Όλα. Ναι. Τώρα έφυγε τον ΑΒ λόγο, είπε ή εγώ ή αυτή. Καμιά φορά εντάξει, αν είναι αυτός ο λόγος. Δεν μπορούμε ποτέ να ξέρουμε. Δηλαδή. Ναι, δεν ξέρουμε και δεν μας νοιάζει. Ποτέ, όχι, ποτέ σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μαθαίνουμε ποτέ, παιδί. Ποτέ. Και τώρα Κωστή για να κλείσω βγήκε κάτι. Ναι. Ποντιακό γαλλικό, όσοι είναι πότε το καταλάβουν, που μίλησε σε γαλλικά για τη Μαρσέη. Μαρσέη, σκατόν παφά. Γεια! Ό,τι κατάλαβα. Καλή όρεξη αυτούς που τρώνε, παρεμπιπτόντως. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλό στο Μένιο. Καλώς όρισες. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Όλα ξεκίνησαν όμορφα. Ναι, αγόρι μου. Το πιο όμορφο σημείο, φίλε, είναι η δουλειά που κάνει ο Παύλο. Ναι. Αυτά τα παλικαράκια που βγάζει είναι απόδειξη του τι γίνεται. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Ήμουν αυστηρός τον καιρό που έπαιξε ποδόσφαιρο και έκανε τις απρεπείς ενέργειες. Δηλαδή ήταν επιζήμιες για τον ίδιο και για μας. Αλλά πλέον σε αυτό το πόστο πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι είναι φοβερός. Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει τα παιδάκια να δείξουν την ίδια σοβαρότητα, να μην καμπαλιέσουν καλάμι και να συνεχίσουν το ίδιο δυνατά. Εξεπλάγει είναι ευχάριστα προχθές, γιατί είδα μια ταχύτητα, μια θέληση που πλέον λέμε ότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους Ευρωπαίους. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Και θα πω το εξής, Κωνσταντίνη, με όλα τα μειονεκτήματα,
ή με όλα τα αρνητικά που είχε το παιχνίδι, γιατί δεν είναι μόνο θετικά, εάν κρατήσουμε την ταχύτητα του παιχνιδιού που ήταν ίδια με ένα κομμάτι του Άγιαξ, το οποίο με εντυπωσίασε πέρυσι, και θέλω με λίγα λόγια να έχουμε τέτοιου είδους αποδόσεις. Ναι. 15 λεπτά θα είναι, 30 λεπτά ναι, θα γίνονται. Ναι, ναι. Σε αυτό που λες, Μένιο, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα γρήγορα πόδια, παίζει ο τρόπος που κινείται μέσα στον αγωνιστικό χώρο ένας παίκτης. Ο Πέλκας όποτε αγωνίζεται, είτε του πετυχαίνουν αυτά που θέλει είτε όχι, γιατί έχει ακούσει ήταν, και ο Πέλκας αρκετά ξεφωνητά. Ήταν πολύ καλός προχθές. Σε αυτό ήταν το σημείο, πάρα πολύ καλός. Ναι, ναι, στο pressing μπροστά, στην πίεση, είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του. Τώρα, τα φρέσκα ήταν, πόδια του Τζόλι, έτσι, αλλιώς είναι ένα παιδί... Αυτό το παιδί... Έτσι, να λέμε τώρα. Πρόξε με λίγο, αυτό το παιδί, πάλι συγχαρητήρια, και δεν θέλω να βλέπω εγώ προσωπικά, δεν ξέρω οι άλλοι φίλοι τι θα πούνε, δεν θέλω να βλέπω παιδιά να προωθούνται και να μην έχουν δύο πόδια. Με ένα πόδι παιδί τη σημερινή εποχή είναι προσβολή για όλους μας και για τον ίδιο που επιχειρεί να παίξει ποδόσφαιρο έχοντας μόνο ένα πόδι, είτε αριστερό είτε δεξί, και είναι και προσβολή για μας. Ειδικά για τον Πάο, γιατί πλέον δεν είμαστε, Κώστα μου, μια ομάδα που προσπαθούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Ξεκάθαρα. Το όνειρό μας ξέρεις ποιο είναι. Ξεκάθαρα. Να μπούμε στους μεγάλους της Ευρώπης. Ξεκάθαρα. Απλά για τα δύο πόδια να σου πω, δεν διαφωνώ, ποτέ πολύ δύσκολα θα βρεις το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Όχι, 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 το θεωρώ πανεύκολο, πρόσεχε λίγο. Να το ολοκληρώσω. Παίρνοντας αφορμή τον... Άκου λίγο. Ναι. Είμαι χαρούμενος και μίλησα για τον Πάμπλο. Και βλέποντας τον μικρό αυτό να παίζει με δύο πόδια, είμαι σίγουρος ότι θα προωθηθούν αυτά τα πόδια. Πολύ σωστά. Λοιπόν, απλά να πω κάτι για τα δύο πόδια θέλω. Ναι. Και εγώ χαίρομαι που βλέπω ότι δίνει την μπάσα και με το αριστερό και με το δεξί. Είναι πολύ σημαντικό. Σπάνια θα βρεις στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα κάποιον να έχει και τα δύο πόδια το ίδιο καλά. Σημασία έχει να μην είναι το αριστερό μόνο για το συμπλέκτη στο αυτοκίνητο. Και να μπορεί να το χρησιμοποιήσει, έτσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γεια σου, Μένιο μου. Άντε, άντε. Είμαι χαρούμενος που μιλάμε. Χαίρομαι κι εγώ. Χαίρομαι. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Να τα λέμε, να τα λέμε. Αύριο το μεσημέρι δεν θα είμαστε, το πρωί μόνο. Το μεσημέρι έχει φιλικό ο Άρης. Οπότε θα παραδώσουμε σκυτάλι. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Μας ακούτε. Δεν μας ακούτε. Πάμε εδώ. Χαίρετε. Έλα, ρε Κωστάκη. Καλώς τον, ναι. Τι έγινε, λεβέντη μου. Γεια σου, Κωνσταντάν. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, φίλε. Δόξα τω Θεώ. Ζούμε έχουμε σου, καμία, έχουμε καμία μεταγραφή. Όχι, προς το δεν μπόρεσα να σε ακούσω πολύ. Ναι, κάτι έλεγες για τον Γιαννούλη. Λέω μήπως ενδιαφέρθηκε κανένα. Όχι, έλεγα ότι υπάρχει αρνητική απάντηση στη Μαρσέη, η οποία ήθελε τον παίκτη με 3,5. Παιδιά με 3,5, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά δεν... Έτσι. Δεν έχουμε ανάγκη από αυτά. Το διάβασα και στο ΙΜΠΑΟΚ, το διάβασα και στο SDNA και παντού. Έτσι. Εντάξει, θα δουν αυτοί τώρα να πάρουν φτηνά πράγματα από εμάς να ψηφίσουμε. Να πω ότι αυτό γράφουν οι Γάλλοι, έτσι. Η ιστοσελίδα Le Faucon. Le Faucon. Άστο, θα μπερδευτώ με τώρα. Louis de Finesse. Όλα αλλά. Ναι, γιατί πιο μπροστά από την κάτι και όποιος έτρωγε πρέπει να έκανε μεταβολή και να τα παράτσε να πούμε. Η γνωστή κολόνια Τόσκα, 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 Τόσκα. Λοιπόν, καταρχάς πήρα γιατί άκουσα το φιλαράκι το Μένιο να του δώσω πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σου, Μένιο, Λεβέντη. Ναι, δεν είχε βγει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν είχε βγει Πέμπτη. Ναι, γεια σου, Μένιο. Ναι. Λοιπόν, έμαθα ευχάριστα πράγματα, να είναι καλά, γερός και δυνατός, να χαίρεται την οικογένειά του. Λοιπόν, και αυτό που είπε ο Γιώργος, ο φίλος μας. Ναι. Εχθές είπε κάτι ο Γιώργος τις 2 ώρα που άκουσα και ζήτησε συγγνώμη. Όχι Γιώργο, όχι, έχει δίκιο, όπως δεν ζητεί συγγνώμη. Τα είπες πολύ καλά, αδερφέ. Πολύ καλά. Όλοι αυτοί που μας σταυρώνανε τώρα το παίζουνε ότι δεν και καλά είναι μαζί μας. Μπράβο. Ναι. Κώστα μου, θα σου πω το εξής. Έχω πει στην κόρη μου και το εξομολογούμε σε εσάς γιατί είμαστε μια παρέα. Κάποιες λέξεις ναι, είναι πολύτιμες. Και δεν θα τις ξοδεύεις εύκολα. Ποιες είναι αυτές, μπαμπά? Όχι. Το κατάλαβα εγώ πως είπε ο Γιώργος, το είπε για μας, για τους ακροατές. Το σ' αγαπώ και το συγγνώμη με πολύ φιδό. Είναι πολύ δυνατές λέξεις. Λέω στην Εκταρία. Εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει. Δεν θα λες συγγνώμη για το οτιδήποτε. Δεν θα λες αγαπώ έτσι εύκολα. Με φιδό. Ακόμα και σε μένα που είμαι ο πατέρας σου. Δεν θα το ξοδεύεις έτσι εύκολα. Να έχει σημασία. Είναι βαριές οι λέξεις αυτές. Οι έννοιες. Αλλά αν γουστάρουν πώς αυτοί οι άνθρωποι. Τους δίνουμε και τα τηλέφωνα και τις ταυτότητες και ό,τι θέλουν να μας πούνε. Δεν έχουμε να δούνε, όχι να δούνε τι θα μας πούνε. Τι να μας πούνε. Για ποιο λόγο δηλαδή θίγουμε
το όνομά τους, κατάλαβες. Μα η συμπεριφορά. Για να λέμε πράγματα που δεν είπαν. Κώστα μου. Να μην αρχίσουμε να τα λέμε τώρα. Η συμπεριφορά τους, η άφαντή τους. Η άφαντή τους συμπεριφορά είναι αυτή η οποία τους χαρακτηρίζει. Τι να πούμε. Λες και βγήκανε ουρανοκατέβατοι μες στη Βούλη. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, τι να λέμε. Ούτε προτρέπουμε τον κόσμο να πηγαίνει σε γραφεία και να τραμπουκίζει. Σε καμία περίπτωση. Τίποτα από όλα αυτά. Όμως δεν γουστάρουμε. Και χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο ρήμα και όχι το δεν μας αρέσει. Δεν γουστάρουμε να μας θυμάστε μόνο σε τέτοιες στιγμές για να κερδίσετε λίγη από τη χρυσόσκονη του ΠΑΟΚ. Γιατί εμείς αυτές τις χαρούμενες στιγμές για να τις ζήσουμε, περάσαμε πέρσι από κόλαση ψυχολογική, πνευματική. Από κόλαση, μόνο κόλαση. Έτσι, χάσαμε αρκετές βραδιές τον ύπνο μας. Έτσι ακριβώς. Να πάρετε θέση για τις πολυδιοκτησίες, τις απαταιωνίες, για το ΚΑΣ που τους ξεφτέλησε, για τα στημένα, για τους τζίλους. Γι' αυτό να πάρετε θέση, ρε. Βγήκε ένας να πει τώρα. Τι έγινε, παιδιά, με την απόφαση για τα στημένα. Παιδιά, για το Ολυμπιακό Ατρόμητος, τι έγινε, ρε παιδιά, μπράβο, με εκείνη την επιτροπή. Μπαίνουμε Σεπτέμβρη μεθαύριο, παιδιά. Hey, σας βλέπουμε. Τελείωσε, διαγράφηκε. Διαγράφηκε, τέλος. Διαγράφηκε, μόνο διαγράφηκε. Άστο, φίλε. Άστο, τέλος. Λοιπόν, έγινε, ρε Κωνσταντίνε. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Γεια. Και ξέρουν οι παλιά ακροατές, γιατί έχουμε και καινούριους. Δεν υπάρχει κόμμα πίσω από αυτά που λέμε. Να το ξέρετε. Έχουμε συγκεκριμένα, πιστεύω, τα οποία όμως δεν έχουν να κάνουν με καμία γραμμή, με κανένα κόμμα. Έτσι, και τούτοι και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι και οι άλλοι. Δεν υπάρχει πίσω από τις λέξεις μας. Μην προσπαθείτε. Αν χαλιέστε που λέμε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι και είστε Νέα Δημοκράτες, χαλιότουσα και η Σιριζέο το λέγαμε για αυτούς. Ή οι Κουκουέδες, ή ο λαός, ή η Ελληνική Λύση, ή η Χρυσή Αυγή, ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δεν υπάρχει πίσω από τα λόγια μας. Καμία ιδιοτέλεια, καμία ας πούμε συμπεριφορά πονηρή. Γι' αυτό και αρνηθήκαμε κιόλας, να το πω κι αυτό. Όταν μας είπαν, έλα να κατέβεις. Όχι, δεν θέλω να κατέβω, φίλε. Δεν θέλω. Θέλω να μ' ακούνε όλοι οι ακροατές μου. Και να μην έχω κομματική στάμπα. Γιατί να εκμεταλλευτείς αυτόν τον όποιο κόσμο με ακούει να τον κάνω ψηφοφόρο. Δεν θέλω να κατέβω. Ευχαριστώ πολύ, γεια σου. Ξεκάθαρος είμαι. Ξεκάθαρος. Οι πολλοί κοντινοί μου το γνωρίζουν αυτό που λέω, ότι είναι απόλυτη αλήθεια. Ψέματα δεν λέω ποτέ. Έτσι, πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ είμαι. Εσύ. Έχεις αμφιβολία ότι είσαι εσύ. Πρέπει να το δούμε, αδερφέ. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Βεβαίως. Είσαι είσαι ο. Ο Γήπας είμαι. Ο Γήπας. Ο Εμίλιο Μπουντράκη. Ο γνωστός Εμίλιο Μπουντράκη. Ο Ελμπουήτρε, φίλε. Ο Ελμπουήτρε. Ο Γήπας. Ο Γήπας. Με διάφορες σημασίες της λέξης. Στη σύγχρονη ελληνική, έτσι. Καινούριο σύστημα, καινούριο ξεκίνημα, εμπιστοσύνη στον coach. Σωστό. Τα είπε και ο Μάκαρος το πρωί. Σωστό, σωστό. Έτσι. Κώστα, μία διευκρίνηση. Βεβαίως, ό,τι θες. Γιατί η γυναίκα μου βλέπει τηλεόραση, εγώ δεν βλέπω. Ούτε πέρασε ο ΠΑΟΚ την Πεσίκτας, την κέρδισε 3-1. Ρε, ούτε μία δήλωση, τα κανάλια των Αθηνών. Ρε, τίποτα, θάψιμο, ρε. Θάψιμο. Τι πόλεμος είναι αυτός, θάψιμο. Δηλαδή, ξέρεις τι, ήταν μια ευρωπαϊκή νίκη, ρε παιδί μου, μια πρόκριση. Θάψιμο. Μια κάτι, οτιδήποτε. Ρε, ούτε μία, μόνο ο Δένδιας είπε συγχαρητήρια, λέει, στον ΠΑΟΚ. Να καλά. Και συγχαρητήρια λέει και στην Πεσίκτα. Και στην Πεσίκτα. Ο Δένδιας που λίγες μέρες πριν πήγε με τη μάσκα του Παναθηναϊκού με το τριφύλι, έτσι. Πήγε εκεί στην Ευρώπη. Οκ. Τι τρέλα είναι αυτή, δηλαδή. Θέλω να σου πω κάτι, Γήπα. Να σου πω κάτι. Πέρασα από το στάδιο της οργής για αυτά που μου περιγράφεις. Που έλεγα είναι δυνατόν. Αν είχε φέρει ένα χ ο Γαύρος, θα διαβάζαμε τα σεντόνια, θα χτυπούσαν οι καμπάνες για την πάρτι τους, για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Αλλά τι, το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι η τσαντίλα και η οργή. Θα περνάς από αυτό το στάδιο, με πολύ αγάπη και είναι συμβουλευτικό αυτό που σου λέω, και θα γουστάρεις που δεν σε γουστάρουν και θα λες αυτό είμαι ακριβώς πολύ δυνατός και έτσι εδώ θα είμαι, όπου σας βρίσκω να σας κερδίζω, όπου θα βρίσκω να βρωτοφωνάζω ποιος είναι ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών και να σου λέει κάτι που προσπαθούν να σε θάψουν, να σου λέει κάτι που προσπαθούν να υποτιμήσουν αυτό που κάνεις. Έτσι, να χαίρεσαι στην ουσία στο τέλος. Ακούς, εσύ, δηλαδή ξέρεις τι, στα αθλητικά κάνουν μία για φιλικά, η ΑΕΚ, κάνουν ο Παναθηναϊκός, εσύ ο ΠΑΟ κέρδισε την Πεσίκτας, ρε, ξυπνήστε. Ακριβώς. Έκανε θόρυβο σε όλη την Ευρώπη. Τίποτα. Σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι εδώ μεταξύ μας παίζαμε με τη Μηχανιώνα, φίλε.
Έτσι. Ναι, αποκλείς έναν ναι. από τους πολύ δυνατούς στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα. Και μάλιστα τον ναι. έχεις στο μισάωρο 3-0. Λοιπόν, απ' τι ψάνεις να βρεις τώρα. Πρέπει να σου λέει και σένα όπως και σε όλους μας. Μας λέει πράγματα αυτό, παιδιά. Τέλος. Και από προέλευση Τουρκία, έτσι, με όλα όσα γίνονται. Ακριβώς. Ένα λόγο παραπάνω. Τέλος πάντων. Και δεν λέτε έτσι. Τίποτα. Δηλαδή, τι να πω. Δεν πάρει. Να χαίρεσαι γι' αυτό. Γεια σου, Γήπα. Γεια σου, Γήπα. Να είσαι καλά. Πάμε τελευταίος. Ναι. Έλα, Κωστά. Ναι, καλώς το παιδί. Καλησπέρα, ο Γκρέγκορη. Γεια σου, ρε Γκρέγκορη. Καλώς τον. Δόξα τω Θεώ. Καλά. Λοιπόν, καλά, φίλε μου. Ο Παναθηναϊκός είχε έναν προπονητή ναι. και καθόταν στον πάγκο και κοιμότανε και τον φώναζαν Ξύπνα Βασίλη. Το θυμάσαι. Ναι, θυμάμαι. Μέχρι που τον διώξανε. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα εμείς θα φωνάζουμε Ξύπνα Αυγενάκη μέχρι να τον στείλει και αυτό να. Εγώ λοιπόν, κάθε μέρα θα λέω, φίλε, για την επιτροπή που δεν έχει βγάλει την απόφαση. Κάθε μέρα. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε όλους τους παοξίδες, όλους οι οποίοι μας ακούνε τώρα μέσα από τα ραδιόφωνά τους και βρίσκονται γύρω από τον ομό της πόλης. Εγώ είμαι κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ τώρα που σε παίρνω. Μπράβο. Γειτονιά μου. Λοιπόν, γειτονιά θέλω να δώσω χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους και να πούμε και πάλι κάτι ευχάριστο. Ναι. Στο ελαιόραμα χθες είδα 5 πιτσιρίκια. Οι 4 φορούσαν τις φανέλες του ΠΑΟΚ. Αχ, τα παουξάκια μου, λέω. Τις βάλανε, λέω, τις φανέλες του. Ήταν όλη χαρά. Λέω, στον 5ο που δεν φοράει εσύ, τι ομάδα είσαι. Λέει, ΠΑΟΚΑΡΑ. Λέω, πού είναι η φανέλα σου. Λέει, την πήραμε, λέει, πρόσφατα και είναι, λέει, καινούργια, δεν θέλω να τη βάλω. Λέω, πότε θα τη βάλεις και άκου τι μου είπε ο πιτσιρικάς. Όταν περάσουμε, λέει, στους ομίλους του Champions League. Όχι, είναι το άτομο, ρε. Όχι, είναι το γίγαντα. Μη με είπε και μέσα εγώ τώρα με το σκύλο έτσι καθισμένος. Δεν μπορώ τώρα να τον πω τίποτα. Χάρηκα για αυτό που άκουσα. Πάντως βλέπεις ότι η Θεσσαλονίκη άλλαξε όψη. Τα ασπρόμαυρα πάλι άρχισαν να κυκλοφορούν. Δεν σταμάτησαν ποτέ να κυκλοφορούν. Άρχισαν να βάζουν τις φανέλες τους τώρα όλοι και για Βόλτα και για το Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Και εγώ μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Μια κουβέντα πάνω σε αυτό μου επιτρέπεις. Τα ασπρόμαυρα τα φοράμε ειδικά μετά από ήτες. Ειδικά μετά από στεναχώριες. Δεν τα βγάζουμε για να τα φορέσουμε μόνο στο πανηγύρι. Εγώ όταν χάνουμε, έτσι, τότε τη φοράω την μπλούζα, ρε παιδί μου, και έρχομαι στη δουλειά. Τότε, μετά από ήτες. Τότε γουστάρουμε πιο πολύ. Έτσι. Τώρα να σε κάνω και μια ερώτηση για να κλείσω, γιατί μπορεί να θέλω να πάρουν και άλλοι. Ό,τι αγαπάς. Για φαντάσου να περάσουμε στους ομίλους που θα περάσουμε του Champions League και να είναι η τούμπα κλειστή και να μην μπορούμε να πάμε μέσα. Δεν με νοιάζει. Για φαντάσου. Ας περάσουμε και ας είμαι στα καμπαναριάτσα για Βαρβάρας. Ας είμαστε στα μπαλκόνια, στο Σούφου Ταράτσας. Θα ξεπουλήσουν οι γερανοί. Θα είναι σαν ένα μπουκέτο με λουλούδια οι γερανοί από πάνω, από το γήπεδο. Θα ξεπουλήσουν οι γερανοί να δούμε την ομάδα από πάνω. Θα κρεμόμαστε σαν τα τσαμπιά. Ας περάσουμε και δεν με νοιάζει, ρε. Δεν με νοιάζει. Όταν θα περάσουμε θα σε ξαναπάρω και θα σε θυμίσω αυτή την κουβέντα που έχουμε τώρα. Μου είπε ένας πατέρας. Το ίδιο πράγμα μου είπε. Εχθές εκεί στη γειτονιά μου, στο πατρικό μου, και μου λέει, ρε Κωστή, φαντάζεσαι, του λέω να σου πω κάτι. Είναι σαν να μου λες, να, δίνει το παιδί μου και θα περάσει νομική, αλλά να περάσει στα Χανιά και να μην μπορώ να το βλέπω κάθε μέρα. Βρε, ας περάσει στα Χανιά και μη σε νιά, δεν θα χαρείς. Θα χαρώ, λέει, βέβαια. Το ίδιο πράγμα, πρέπει να είμαι εκεί. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα είμαστε εκεί έξω στις καφετέρειες σου, γύρω του ΠΑΟΚ. Ακριβώς, φίλε. Πιστεύω πάλι φωνές, γιατί δεν ξέρω. Εγώ κάθομαι στον έκτο όροφο και όταν μπήκε το πρώτο τον γκολ, εγώ το βλέπα μέσα από την τηλεόραση. Ήρθα να παίξω τα παιδιά μου και μου λέει, τι έγινε, λέει, όλη η Τούμπα, λέει, εισίστηκε. Από παντούλα, από όλη την γειτονιά, λέει, ακούσαμε, λέει, ένα γκολ, λέω, 1-0. Φίλε, ας περάσω να ακούσω αυτό. Αυτό ένα, θέλω να ένα ακούσω. Ένα βοητό και εμείς, και θα τα ακούνε και οι ποδοσφαιριστές. Αυτό το πάω που ακούς είναι δίπλα. Χαρόντα νομοθέτου, Γεωργίου Διβουλή, Μικράς Ασίας. Από κάτω να πούμε Διογένους, Λαμπράκη, Κονίτσης. Στο κολυμβητήριο, στο καμπαναριό Τσαγια Βαρβάρα. Στα βαρά με την καμπάνα εμείς μαζί με τον Παπαδημήτρη. Θα το ζήσουμε. Την Περεβού, ξέχασα την Περεβού. Την Περεβού, μεγάλο μου. Τα γυράδικα, φίλε, sorry. Κλεάνθους κάτω τα πάντα. Φιλιά, φιλιά. Βρε, ας το ζήσει αυτός που αγαπάω. Ας έρθει αυτή τη στιγμή. Γιατί θα πω, να μην έρθει τώρα γιατί δεν μπορώ να μπω. Ας έρθει, θα είναι η πρώτη και θα έρθουν στιγμές. Να έχουμε δύναμη, να έχουμε υγεία. Να μας προστατέψει ο Θεός, θα περάσουμε από αυτή την κολοπεριπέτεια. Με αυτήν την πανδημία, για να ζήσουμε αυτό! Αυτό! Θα έρθει η στιγμή! Είναι μονόδρομος, δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι, να το ξέρετε! Φτάνει, αυτό δεν είναι για χόρταση.
Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να υπενθυμίσω ότι το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο, για να βγούμε στον αέρα. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό, μου γράφει ο Δημήτρης. Βεβαίως, να ασχολούνται όλοι, λέει, με τον Τζόλι. Έναν φόβο όμως, λέει, τον έχω, μην πάρω τα μυαλά αέρα και τα λοιπά. Εντάξει, κατανοητό αυτό, το λέμε και εμείς, ότι σκέψω, αυτά τα παιδιά πριν από λίγο καιρό τα έβλεπαν 10, 20, 30, 50, 100 άνθρωποι στα μάτς που έπαιζαν. Είναι τεράστιο το άλμα που γίνεται, έτσι. Είναι τεράστια η αλλαγή στη ζωή τους. Το Τζόλι που πιθανόν φατσικός να μην τον ήξεραν παρά μόνον συγκεκριμένοι άνθρωποι που παρακολουθούσαν τα μάτς της K19, που βρίσκονται στις υποδομές τα παιδιά τους ή που έβλεπαν τέλος πάντων τα μάτς στα φυτώρια μας, τώρα ξαφνικά κάνει έτσι και βλέπει το πρόσωπό του στο site της UEFA, σε τουρκικά site, στα ευρωπαϊκά site ποδοσφαίρου, και γίνεται όλος αυτός ο χαμός και ο ντόρος. Εγώ θα συμμερίζομαι την ανησυχία σου και θα πω το εξής. Όσο λάθος είναι να φουσκώσουμε τα μυαλά αυτών των παιδιών για να λέμε ότι είναι ο νέος Κριστιάνο Ρονάλντο, ο νέος Μέση κτλ., άλλο τόσο λάθος είναι όμως να μην τους δώσουμε ένα μπράβο, να μην πούμε έναν επενετικό λόγο που θα οθήσει αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν να δουλεύουν έτσι, γιατί εμείς τώρα τους βλέπουμε στην πρώτη ομάδα, αλλά έχουν προηγηθεί πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτό που μου γράφεις, Ασημίνα μου, είπα το πρωί ότι πολύ πιο εύκολα βγάζεις από το ταμείο και πληρώνεις ένα μεγάλο ποσό για να φέρεις έναν έτοιμο ποδοσφαιριστή. Ο άλλος δρόμος, που και αυτό θα γίνει έτσι, δεν σημαίνει ότι επειδή πας στα φυτώρια τελειώνουν οι μεταγραφές έτοιμων παικτών, έμπειρων, έτσι, δεν αποκλείει το ένα το άλλο, ίσα ίσα πάντρεμα θα γίνει των δύο, ας το πούμε έτσι, πλευρών. Όμως είναι πολύ πιο χρονοβόρο, πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο επίπονο να βρεις το πρόσφορο έδαφος, να το σκάψεις το χώμα, να ρίξεις το σπόρο, να το ποτίζεις, να το καλλιεργήσεις, να το προστατέψεις από τον καύσωνα, από το χαλάζι, να είσαι εκεί κάθε μέρα, να το βλέπει ο ήλιος και να δεις το πρώτο κλαράκι να βγαίνει και το κλαράκι να γίνει ένας λεπτός κορμός δέντρου και το δέντρο μετά να γίνει ένας χοντρός κορμός δέντρου και να απλώσει τα κλαδιά του και να γίνει ένα τεράστιο πράγμα και να είσαι περήφανος γι' αυτό. Αυτό όμως, παιδιά, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή εμείς ναι μεν βλέπουμε τον Τζόλι ή τον Μιχαηλίδη τώρα, αλλά έχει προηγηθεί μια ολόκληρη ιστορία. Εμείς στο τέλος είμαστε εκεί, οι περισσότεροι από εμάς, για να δούμε τα αποτελέσματα μιας πολύ επίπονης προσπάθειας. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που οι υποδομές αλλιώς χαρακτηρίζονται ως φυτώρια. Έτσι ακριβώς είναι. Και αν σε αυτή την πορεία δεν ποτίσεις το δέντρο ή το αγνοήσεις ή το παραμελήσεις, μπορεί να ξεραθεί, μπορεί ποτέ να μην γίνει αυτό που προσδοκάς. Αν μπουν μανατζαρέοι και φουσκώσουν τα μυαλά, αν καβαλείς καλά με το παιδί και νομίζει νωρίς ότι είναι η μετεσάρκωση του George Best και το κράμα του Kun Aguero και δεν ξέρω εγώ πιανού άλλου και του Σοάρες, τότε θα έχει γίνει λάθος. Τότε δεν θα δούμε ποτέ αυτό το παιδί να προκόβει. Αισθάνομαι πραγματικά ευτυχής που όλη αυτή η προσπάθεια που ξεκινάει από τους γονιούς, ξεκινάει από τα σχολεία, από τους δασκάλους, από τους προπονητές, τους γυμναστές, όλο αυτό. Όταν φτάνεις στο τέλος να μπορείς να δεις ότι έγινε δεντράκι ο σπόρος που είχες ρίξει. Και με πολύ φροντίδα, με πάρα πολύ στοργή, με πολύ μεγάλη ευθύνη επίσης. Διότι ένα παιδί που είναι 9, 10, 11 χρονών και το πηγαίνεις σε ακαδημίες ή και μικρότερο, δεν έχει εκείνη τη στιγμή ούτε την οριμότητα, ούτε τις εμπειρίες, ούτε τις παραστάσεις να χειριστεί τον εαυτό του. Εκεί είναι ένας γονιός που θα κάνει θυσίες, που θα είναι εκεί, που θα κάνει χιλιόμετρα, που θα κοιτάξει να ζυγίσει την κατάσταση και να καταλάβει πραγματικά αν το παιδί του είναι ταλέντο και αν είναι ταλέντο πώς θα το βοηθήσει.
πώς θα είναι αντίβαρο σε αυτό που μπορεί, στα πολλά μπράβο που μπορεί να ακούσει το παιδί, να καταλάβει ότι χρειάζεται δουλειά και ότι με μία ή δύο ή τρεις καλές εμφανίσεις δεν σημαίνει ότι έγινες κάτοχος της χρυσής μπάλας ή όλα είναι στρωμένα και έτοιμα. Πώς επίσης ο ίδιος γονιός δεν θα νομίσει ότι έχει στα χέρια του ο σπόρος του, το σπλάχνο του, ότι είναι ας πούμε ο Πελέ από την Ελλάδα και πώς δεν θα φουσκώνει τα μυαλά στο παιδί του. Όλα αυτά είναι πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε. Εμείς είδαμε τον Τζόλι να μπαίνει και να διαπρέπει. Είδαμε τον Μιχαηλίδη να μπαίνει και να διαπρέπει. Θα δούμε τον Τζιγάρα. Το Τζιγκάρα να μπαίνει, να δούμε τον Χατζηστραβό, να δούμε τον Μπαλογιάννη, να δούμε τον Τζαούσι, τον Λίρατζι, να δούμε τα παιδιά, τον Κούτσια που είναι ακόμα πιο μικρός, να δούμε όλα αυτά τα παιδιά. Καμαρώνουμε για αυτά τα παιδιά. Τα νιώθουμε σαν να είναι, σαν να είναι δικά μας κατά έναν τρόπο. Γι' αυτό λέω τεράστια χαρά που η πρόκριση αυτή επί της Μπεσίκτας ήρθε με την προηγούμενη και την επόμενη γενιά υποδομών. Ο Πέλκας που είναι προϊόν, το τελευταίο προϊόν, και ας μου συγχωρεθεί λίγο η έκφραση, δεν μου αρέσει το προϊόν της Ακαδημίας, προϊόντα, αλλά γιατί μιλάμε για ψυχές, μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για χαρακτήρες, αλλά ας πούμε ότι εκείνη η γενιά εκπροσωπήθηκε από τον Πέλκα. Θεωρώ ελάχιστη η παρουσία, γιατί χαθήκαν ταλέντα στο δρόμο, πάρα πολλά, πάρα πολλά θυμάμαι κατά καιρούς. Τώρα όμως φαίνεται ότι και λόγω των συνθήκων, λόγω του financial fair play, λόγω του κορονοϊού, λόγω πολλών πράγματων, λόγω του ότι κλείνει ηλικιακά μια σελίδα της ομάδας που διέπρεψε με τον Αντρέ, με τον Μπίσεσβαρ, με τον Μάτος, με τον Βαρέλα, άλλοι φύγαν, άλλοι θα φύγουν, αλλά αυτή η γενιά που διέπρεψε, που έγραψε παντοτινή ιστορία με ολόχρυσα γράμματα, το χρόνο δεν μπορεί να τον νικήσει κανένας. Οπότε τώρα, στη μετάβαση αυτή, θα είναι πολύ μεγάλη η υπηρεσία που θα προσφέρουν στο σύλλογο οι παλαιότεροι, που μπορεί να μην παίξουν 90 λεπτά. Αλλά ο παλαιός παίκτης, ο Κρέσπο ή ο Βιερίνια, αν μείνει, ή ο Μάτος ή οποιοδήποτε, παίρνοντας από το χέρι τον πιτσιρικά, να του πει: ξέρεις κάτι, εδώ μη βάζεις έτσι το σώμα σου. Εδώ πήγαινε πρώτος στην μπάλα. Εδώ την έδωσες. Φύγε. Κάνε αυτή την κίνηση. Εδώ για να πλασάρεις έτσι. Εδώ για να πάει ψηλά αλλιώς. Όσον αφορά στο αγωνιστικό. Στο αξιοαγωνιστικό. Τώρα θα βγεις έξω και θα σε κοιτάνε όλοι γυρνώντας το κεφάλι, μπαίνοντας στην καφετέρια, τα γυρισμένα κεφάλια και οι αγκώνες των κοριτσιών. Τάδε. Κατέστρεψαν καριέρες. Δεν λέμε να μην ζήσεις. Δεν λέμε να καλογερέψεις. Δεν λέμε να αρνηθείς την ηλικία σου. Όμως, για να γίνεις μεγάλος και τρανός, για να γράψεις ιστορία, αναγκαστικά δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή που θα κάνει ένας οποιοδήποτε 18χρονος, 20χρονος, ένας έφηβος. Δεν μπορείς, αναγκαστικά. Δεν πάνε μαζί. Πιωτή, ξενύχτη, τσιγάρο, άσω τη ζωή και ποδόσφαιρο σε επίπεδο επαγγελματικό ποτέ δεν θα συμβαδίσουν. Ακούστε ένα που είναι 49 και είναι και αυτός πατέρας. Σαν πατέρα σας το λέμε. Ούτε σας κουνάμε το χέρι, ούτε σας απαιτούμε να μην ζήσετε τη ζωή σας. Και να πείτε: κάτσε μεγάλο, ωραία τα λες, αλλά και εσύ τη γλέτησε τη ζούλα σου όταν έπρεπε. Τη γλέτησα, αλλά και αυτό δεν έγινα επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, εγώ ή οποιοδήποτε. Τα βάζεις κάτω και λες: μπορώ να αντέξω. Στη συνεχή εγκύμναση. Στις θυσίες, στο να μην πιω, στο να μην φάω το οτιδήποτε θέλω, στο να προσέχω το σώμα μου, στο να προσέχω πού θα ξενυχτήσω, με ποιους θα συναναστραφώ, τι παρέες θα κάνω, τι μπορεί να θέλουν αυτοί που μέχρι προχθές με αγνοούσαν και τώρα θα με διπλαρώσουν, γιατί, είτε είναι γυναίκα γιατί θέλει δίπλα μου να πάρει αξία, έτσι, και μιλάω για συγκεκριμένες γυναίκες, ξέρετε αν τιμώ τη γυναίκα μέσα από την εκπομπή και στη ζωή μου και γενικότερα. Λέω για συγκεκριμένες γυναίκες, μόλις μυριστούν χρήμα, συμβόλαια, αυτά, κατευθείαν σαν τα αρπακτικά πέφτουν επάνω. Σαν τα αρπακτικά να ξεσκίσουν τις σάρκες. Λοιπόν, όλα λοιπόν είναι θέμα στάσης ζωής. Μαθαίνω με μεγάλη χαρά ότι και στην περίπτωση του Τζόλι και στην περίπτωση του Μιχαηλίδη οι γονείς έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο, πώς έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους.
τι αρχές σου έχουν δώσει, τι βάσεις έχουν. Πού είναι δομημένο το οικοδόμημα του ποδοσφαιριστή, του πιτσιρικά. Έχει θεμέλια βαθιά σε συμπεριφορές, σε αρχές, σε χαρακτήρα, στις συμβουλές των γονιών, των δασκάλων, των προπονητών. Αντέχει στους κλειδονισμούς μιας ξαφνικής φήμης. Αντέχει στους πειρασμούς. Αντέχει στα εκελαϊδίσματα των μανατζαρέων που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γεμίσει η δική τους τσέπη και μπορεί να σου θολώσουν το μυαλό. Κανένας δεν έχασε λεφτά από τον ΠΑΟΚ. Κανένας δεν αδικήθηκε. Πιο πολλοί αυτοί που βιάστηκαν να φύγουν έχασαν το δρόμο τους. Ένα-ένα λοιπόν τα βήματα. Έτσι το βλέπω εγώ για τα πιτσιρίκια. Γιατί μοιραία από την Τρίτη το βράδυ μιλάμε όλοι για αυτό το παιδάκι το οποίο μας έβγαλε τα μάτια. Εγώ στάθηκα σημειολογικά γιατί μου αρέσει να προσέχω μικρά πραγματάκια που πιθανόν άλλος να μην τα αναλύσει. Το χαμόγελο αυτό, αυτό το χαμόγελο, το αγγελικό πρόσωπο, το χαμόγελάκι της αθωότητας του 18χρονου, που όμως πίσω από αυτό κρύβει πολύ ποιότητα, πολύ μέταλλο, κρύβει πολύ πάμπλο. Για να έρθουμε στον τελευταίο που από τα δικά του χέρια φύγαν τα παιδιά, μπολιασμένα και ποτισμένα με μέταλλο νικητή, δεν ανέχομαι να χάσω ούτε στο κορόιδο, ούτε στην τζανταλίνα μανταλίνα, και θα κάνω τα πάντα γι' αυτό. Και αν το πρώτο δείγμα με τη σακούλα πήγαινε να μαζέψει βρούβες στο Τζιμίκα μετέπειτα λίγες μέρες μετά τον παίκτη της Λίβερπουλ, ήταν ένα πρώτο δείγμα ότι εγώ έχω θράσος. Δεν λέμε ασέβεια, δεν λέμε αγένεια, δεν λέμε ψώνιο, δεν λέμε φουσκωμένα μυαλά, καβαλημένα καλάμια. Λέμε, μιλάμε για ποδοσφαιρικό θράσος. Τι είσαι εσύ, ο Τσιμίκας 15, φάε μια σακουλάρα. Πήγαινε λίγο βόλτα στη διαφημιστική πινακίδα. Εγώ είμαι ο Τζόλης. Είμαι το παιδί του Καρσία. Είμαι το παιδί του ΠΑΟΚ. Φοράω το δικέφαλο. Κανένας δεν είναι ανώτερός μου. Κανένας. Κανέναν δεν θα φοβηθώ. Ποτισμένα με τέτοιο πνεύμα είναι τα παιδιά. Είδα τον Μιχαλίδης. Μπήκε. Σαν να παίζει χρόνια μια εμπειρία. Πάρε το φάουλ με τον Όφη στο γάμα. Πάρε το λάθος που κάνω το πέναλτι με την ΑΕΚ, αλλά μετά στέκομαι ξανά στα πόδια μου. Είμαι όρθιος. Είδατε στο ντοκιμαντέρ που έχουν πέσει επάνω του γιατί είναι απαρηγόρητος επειδή έκανε την ανατροπή εκεί στη γωνία. Στο μάτς με την ΑΕΚ. Του ξέφυγε. Έγινε μια φάση. Θα έχει τέτοια πράγματα. Κλείνω λέγοντας μία κουβέντα, αφού δεν μπορέσαμε τελικά να επικοινωνήσουμε με τον Κώστα πρώτο Θεός από Δευτέρα τώρα, αύριο δεν θα έχουμε το μεσημέρι. Λέω ένα πράγμα. Εύχομαι ο Θεός να δίνει δύναμη σε αυτά τα παιδιά, να τα δούμε, να τα χαρούμε. Μία χάρη μόνο. Αν τώρα θριαμβολογούμε και καμαρώνουμε και τα επενούμε και τα γεμίζουμε με ωραία λόγια, στην πρώτη στραβή που θα γίνει, μην πέσουμε πάνω να τους φάμε τις σάρκες. Στην πρώτη άστοχη ενέργεια του Τζόλι, στο πρώτο χαμένο τέτα τέτ, στην πρώτη γκέλα που θα κάνει ο Μιχαηλίδης, στην πρώτη λάθος πάσα που θα κάνει ο Τσιγκάρας ή ο Μπαλογιάννης ή ο Τσαούσης ή ο Κούτσιας, μην πέσουμε πάνω να φάμε αυτά τα παιδιά. Θα έχουν σκαμπανεβάσματα μέχρι να πατήσουν πραγματικά σε στέρεο έδαφος και να έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. Εμείς, και λέω εμείς σαν εκπομπή, θα είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Δίπλα. Από την αρχή, πάντοτε. Ήταν αντιεμπορικό, το ήξερα πολλές φορές. Δυσανασχετούσατε οι ακροατές. Πάλι θα μας πεις για τις υποδομές. Πες μα, θα έρθει κανένας παίκτης έτοιμος. Ή πολλές φορές το α, κατάλαβα. Κατάλαβα, Κωστάκη. Για να λες για τις υποδομές, επάπαλα, μεταγραφές, τίποτα, έτσι. Λες και έχουμε, ας πούμε, λες και το ένα πρέπει να αποκλείει το άλλο. Λες και ότι άμα βγάλω Κούτσιες και Τζόλιδες και Μιχαηλίδηδες, σημαίνω δεν θα πάω να πάρω έτοιμο παίκτη. Λες και αποκλείει το ένα το άλλο. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Έρχεται Ζαγόρας Γιώργος το επόμενο δίωρο. Δεν χάνετε. Μένετε συντονισμένοι εδώ, στο ελεύθερο ραδιόφωνο, στο Λίμπερο, σε 107 και 4. Και εμείς, πρώτο Θεός, αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε εδώ να βαράμε τα τέλεια και να κάνουμε ζουμουσάδες και να κάνουμε αθλητήριους, να κάνουμε αυτό που κάνουμε τα τελευταία 21 χρόνια. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Bye, bye, bye!